υγεία και ό,τι καλύτερο σε εσάς και τις οικογένειές σας. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι. Η κυρία Γιαννοπούλου είπε ότι είναι εγκατελειμμένο το Ζεφύρι. Εγώ σας φέρω το μήνυμα από τη φυλή, ότι είναι εγκατελειμμένη και η φυλή. Δεν γίνεται τίποτα και δεν γίνεται όχι τώρα, τώρα και τόσα χρόνια, 15 χρόνια στη φυλή. Διαχειρίστηκαν εκατομμύρια ευρώ και δεν κάναν απολύτως τίποτα. Ούτε αποχέτευση έχουμε, έχουμε του Μακαρίτη του Λιάχου την αποχέτευση, ούτε αποχέτευση ομβρίων και αυτή του Μακαρίτη του Λιάχου. Και κάποιους δρόμους του Μακαρίτη του Λιάχου και αυτή. Λοιπόν, δεν έχει γίνει και ούτε πρόκειται να γίνει απολύτως τίποτα. Εμείς από τη φυλή γνωρίζαμε και γι' αυτό συντρατευθήκαμε με αξιόλογους ανθρώπους και τίμιους όπως είναι ο κύριος Σάββας, γιατί αυτοί οι άνθρωποι προβάλλουν τη σημερινή διοικήσεως πάνω απ' όλα το ατομικό του συμφέρον. Δεν τους ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Δυστυχώς, καλοί μου φίλοι, δυστυχώς. Και αυτό το βλέπουμε και σε ένα σοβαρό θέμα όπως είναι η χωματερή. Τι κάνουνε, την τελευταία στιγμή ρίχνουνε στάχτη στα μάτια του κόσμου κάνοντας δύο συγκεντρώσεις. Θα πούνε, να και εμείς προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Έτσι κινητοποιείται ο κόσμος. Έτσι κινητοποιείται. Έπρεπε να τρέξουμε, να πούνε μπροστά από σπίτι σε σπίτι και να στείλουμε το μήνυμα ότι εδώ δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω, όσοι βρίσκεστε εδώ, στείλτε το μήνυμα προς τα έξω ότι είναι σοβαρότατο το πρόβλημα αυτό εδώ. Γίνεται καύση απορριμμάτων. Ενδιαφέρεται η ίδια η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ τι θα κάνει, θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Πώς θα παράγει την ηλεκτρική ενέργεια, με τη θερμότητα. Άρα θα κάνει καύση. Είναι μέσα στους ενδιαφερόμενους και η ΔΕΗ. Και μεγάλα συμφέροντα, Μυτιλινέως, Κόκαλης, καταλαβαίνετε, Μπόμπολας, τι έχει να γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι περνάμε πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο όλοι μας. Έχουμε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Αλλά πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι και να κινητοποιηθούμε και να κινητοποιήσουμε και τους γύρω μας, ώστε να μπορέσουμε όσο είναι δυνατόν να αποφευχθεί η εγκατάσταση αυτών των εργοστασίων εδώ. Για κάποιους φαίνεται βουνό. Έτσι θα μου πείτε, μα τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί μια ολόκληρη κοινωνία. Ας ξεκινήσουμε. Εμείς έχουμε το παράδειγμα της Κερατέας. Έχουμε κύριοι των συλλόγων, κύριε Σάββα, κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε το παράδειγμα της Κερατέας. Πρέπει ο κόσμος να κινητοποιηθεί. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας εύχομαι καλή χρονιά από την καρδιά μου. Εύχομαι υγεία και πάλι στις οικογένειές σας και ό,τι καλύτερο. Και πάνω απ' όλα φύπνιση σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Να είστε καλά.